Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Τελευταία εβδομάδα με έντονους ρυθμούς, κυρίως για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο. Ο Άρης στην ουσία επισκέπτεται τις μοίρες του δικού σας δεκαήμερου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα, για όσους έχετε γενέθλια έτσι χοντρικά, θα πω μετά τις 14 Μαΐου, είναι μια εβδομάδα που θα σας τρέξει λίγο περισσότερο με υποχρεώσεις, ευθύνες, όλα όσα πρέπει τέλος πάντων να κάνετε, είτε σε επαγγελματικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο. Όμως αυτή είναι και η τελευταία εβδομάδα που θα σας τρέξει τόσο πολύ μέσα σε όλη την άνοιξη, οπότε νομίζω λίγο υπομονή μπορείτε να την κάνετε. Σε γενικές γραμμές θα είναι μια πιο συμπαθητική εβδομάδα αυτή. Το λέω γιατί η Αφροδίτη, που είναι δικός σας κυβερνήτης, θα μπει στο ζώδιο των νυχθείων. Θα αναλύσουμε αύριο τι σημαίνει αυτό, γιατί θα παραμείνει εκεί μέχρι χοντρικά τις 20 Απριλίου. Είναι σε ένα ζώδιο που είναι πολύ κοντά στο δικό σας, ενώ και σαν ενέργεια σας πάει περισσότερο. Είναι μια πιο καλή εβδομάδα και για θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με σχέσεις, φιλικές σχέσεις, προσωπικές, ερωτικές σχέσεις. Βέβαια, ξαναλέω ότι ακόμη είμαστε υπό το καθεστώς του ανάβρωμου Ερμή μέχρι τις 28 του μήνα. Θα του πάρει και μερικές μέρες έτσι να λίγο ξεκουνηθεί. Οπότε, ναι, προσοχή και αυτή την εβδομάδα σε θέματα επικοινωνίας. Δεν είναι η κατάλληλη εβδομάδα για να εκδηλώσετε δράση. Σκεφτείτε, ξανασκεφτείτε και αφήστε τη δράση για τον Απρίλιο.